Θέλω να σας πω ότι είναι μια ιστορική ημέρα για τη Συντηρητική Τράπεζα Λαμίας, τράπεζα η οποία αδίκως έκλεισε, στην οποία εγώ προσωπικά, μετά από άμυστη διοίκηση και προσφορά δεκαετίας και 15 χρόνια επιπλέον ταλαιπωρία με τα δικαστήρια, σήμερα αθωωθήκαμε πανηγυρικά, διότι το δικαστήριο είδε την υπόθεση και δεν δέχθηκε όλες αυτές τις κατηγορίες οι οποίες αδίκως είχαν γίνει εις βάρος εμού και των άλλων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και όλες τις γελίες αιτιότητες κάποιων τοπικών παραγόντων και κάποιων προέδρων δανειοληπτών κλπ, οι οποίες ήταν η κύρια αιτία η οποία με οδήγησε στο δικαστήριο και στην ταλαιπωρία όλα αυτά τα μέλη της έγκριτης λαμιακής κοινωνίας. Θεωρώ, είμαι πολύ λυπημένος, διότι η Συντηρητική Τράπεζα Λαμίας έκλεισε. Θα μπορούσε η τράπεζα αυτή να ζήσει ακόμη και να υπάρχει όπως υπάρχουν άλλες συντηρητικές τράπεζες. Προσωπικά, εγώ προσέφερα ό,τι μπορούσα να προσφέρω, συνεχίζοντας το έργο του πατέρα μου, που εμείς βάλαμε 45 χρόνια προεδρίας σε αυτό το ίδρυμα. Και λυπούμε πάρα πολύ που μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες αυτό το ίδρυμα έχει κλείσει. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν για όλους αυτούς τους οποίους δεν έφυγαν εργασμοί. Ιδιαίτερα δε σε μένα, ο οποίος είμαι εν ενεργεία και ο οποίος είχα ατομική επιχείρηση σε αυτούς τους λογαριασμούς, όπου βρέθηκα σε αδιέξοδο. Και θέλω να ευχαριστήσω η οικογένεια και φίλους που μπόρεσαν να με διασώσουν, διότι υπήρχε κίνδυνος να χάσουμε την επιχείρησή μας.